Περίμενε όλο αυτό έτσι. Όχι, όχι. Είναι θέμα πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό. Ο ίδιος προτείνει κάτι ή απλά ερωτά, εάν το δεν προτείνονται στις ερωτήσεις. Ο ίδιος ερώτησε, είναι για να το φέρει στην επικαιρότητα. Και το σκεπτικό του δηλαδή. Ο κύριος Κλεμαστινός είναι γιατρός. Οπότε δεν θα μπορούσε να προτείνει ενδεχομένως κάτι πιο συγκεκριμένο. Ίσως θα ήθελε να γίνει μια συζήτηση, να ανοίξει μια συζήτηση για τα όρια της αυτοάμυνας όταν δέχεσαι εισβολή, επίθεση, ληστρική μες στο σπίτι σου. Είναι αυτό που λέγαμε χθες. Έχει ανοίξει μια κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα. Θα κάνουμε και εμείς μια συζήτηση σήμερα με διαφορετικές απόψεις στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις. Θέλουμε συμμετοχή από το κοινό μας, Ειρήνη. Ακριβώς λοιπόν, στο fan page της Τατιάνας. Εδώ είμαστε εμείς. Καθημερινά τα λέμε. Μεταφέρουμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σήμερα για άλλη μια φορά περιμένουμε να συμμετέχετε πάρα πολύ ενεργά σε αυτό το θέμα που έχει προβληματίσει πάρα πολύ όλους. Mm-hmm. Δεν υπήρχε όποιον σταθώ και χτες και σήμερα όλοι συζητάνε για αυτό το θέμα, Τατιάνα. Mm-hmm. Για τον 88χρονο και για το πώς αντιμετώπισε τους ληστές μέσα στο σπίτι του. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, θα γίνει συζήτηση σε λίγο και θέλουμε τις απόψεις σας. Θερμή υποδοχή στον Πρωθυπουργό. Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο 11ο Περιφερειακό Συνέδριο, αυτά που κάνει κατά καιρούς, κάθε 20 μέρες σε κάθε νομό ξεχωριστά. Πήγε λοιπόν και μίλησε. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι προεκλογική εκστρατεία, βέβαια. Εντάξει, ρε, εντάξει, μπορεί να ισχυρίζονται οτιδήποτε. Το θέμα είναι τι μένει σε κάθε πόλη που πηγαίνει. Αυτό έτσι λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας μίλησε παρουσία πολλών υπουργών και φορέων της πόλης σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης δυτικά. Τον υποδέχτηκε με πολύ έτσι ζεστή υποδοχή, θα λέγαμε, ο κύριος Τζιτζικώστας. Μην προτρέξεις εσύ. Βεγγαλικά πρωτεκτήματα κομφετή. Μην προτρέχεις εκεί ο κύριος Τζιτζικώστας. Αλλά όμως υπήρξε θερμότητα στην υποδοχή, να το πούμε έτσι. Και τις εικόνες που βλέπετε από μέλη του ΠΑΜΕ και από ροδακοκοινοπαραγωγούς. Σωστά το είπα. Ροδακοκοινοπαραγωγούς. Έτσι. Όπου όλοι μαζί ήταν έξω από το χώρο που θα μίλαγε ο κύριος Τσίπρας και βλέπουμε αυτά τα επεισόδια που έγιναν προκειμένου προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Οι συγκεντρωμένοι, οι αστυνομικοί, αντέδρασαν οι αστυνομικοί με χειρομοβίδες σκότου λάμψης. Πήγε, αντέδρασε. Έτσι, τώρα προσπάθησαν με τα κοντάρια που κρατάνε τις σημαίες, προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Και έγινε αυτό το κομφούζιο. Μπορούμε να ακούσουμε και λίγο ήχο, να δούμε λίγο, γιατί η ατμόσφαιρα ήταν ζωφερή εχθές. Ήταν πολύ, είχε έντονα επεισόδια, γιατί ήταν και πάρα πολύ και από τις δύο πλευρές. Και παντού αστυνομικοί. Φανταστείτε ότι οι πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη λένε ότι ανακλήθηκαν οι άδειες. Ανακλήθηκαν. Οι άδειες των αστυνομικών εννοείς. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε συγκεντρωμένο. Ανακλήθηκαν οι άδειες όχι μόνο των αστυνομικών και των τροχαίων, θέλω να σας πω. Για να είναι όλοι εκεί, για να υπάρχει ασφάλεια για τη θερμή υποδοχή. Λοιπόν, κάτι για να δούμε τώρα τι κοίτα κάτι τι γίνεται εκεί. Έπρεπε να προστατευτεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη. Εδώ την κοίτα τι έπρεπε να προστατευτεί ο Πρωθυπουργός, είπα εγώ κάτι αντίθετο. Απλά εγώ υπογραμμίζω ότι δεν υπήρχε πουθενά κανένα. Εσύ συμφωνείς με αυτές τις εικόνες. Έπρεπε όλοι να είναι εκεί για την υποδοχή. Εσύ συμφωνείς με αυτές τις εικόνες. Με αυτές τις εικόνες έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Συμφωνείς. Όχι, όχι, τις έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Συμφωνείς όμως. Εγώ δεν συμφωνώ με τις εικόνες βίας, αλλά θέλω να ξέρω πάντα ποιος προκαλεί και τι προκαλεί σου είπες τη διαμαρτυρία. Αυτό με νοιάζει. Έχουμε πολύ καιρό, ευτυχώς λέω, ναι, να δούμε τέτοιες εικόνες. Σωστά. Τις βλέπαμε στα προηγούμενα χρόνια. Δεν βλέπαμε τέτοιες εικόνες. Του κινήματος δεν πληρώνω απέναντι στους πληστηριασμούς με το ΠΑΜΕ απέναντι στον Πρωθυπουργό. Είναι του ίδιου βεληνικού βαρύτητας. Όχι, ενώ παιδί μου όμως ότι πάντα γίνεται κάτι. Δεν είναι ότι κινητοποιήσεις βλέπουμε συνέχεια. Είναι άλλο πράγμα και δεν είναι. Εμένα θα είχε βαρύτητα να ήταν μια κινητοποίηση απλού κόσμου, αν το θες περισσότερο. Απλώς κόσμος είναι κάτι οργανωμένο. Το ΠΑΜΕ είναι οργανωμένο. Δεν είναι απλώς οργανωμένος κόσμος. Του ΚΚΕ που διαμαρτύρεται στα ταξικά είναι λυπηρό όμως να βλέπεις να πηγαίνουν με τα ρόπαλα και να κομπανάνε το φραγμό της αστυνομίας για να περάσουν. Τι να πάνε να δίνουν τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή τώρα πραγματικά. Καλά, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε κανένα να δίνει τον Πρωθυπουργό. Θα μπορούσε βέβαια ο κάθε Πρωθυπουργός της κυβέρνησης, ενώ εναγκαλίζεται θερμός με το λαό πριν γίνει Πρωθυπουργός, να εναγκαλίζεται και κατόπιν των εκλογών και της εκλογής εγώ, του. Ξαναλέω, και το είπα και χθες και το ξαναλέω, ότι μην πάμε να ρίξουμε όλα τα δεινά των μνημονίων και των προβλημάτων του κόσμου στα δύο χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προηγηθεί άλλοι πριν από αυτά. Άλλοι έχουν προηγηθεί. Λοιπόν,
Σαφέστατα. Θέλω να σας πω επίσης, σε αυτά θα συμφωνήσει η Χρήση, είμαι βέβαιος, ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του... Ηρεμήστε, ηρεμήστε! Για να δούμε και τι υπόθηκε μέσα. Γιατί δεν είναι μόνο τα έξω. Υπόθηκε μέσα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, παρουσία όλων, έτσι. Αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα εκτός των μνημονίων, πώς θα γίνει αυτή η επόμενη μέρα με σχέδιο, με ανάπτυξη, με κοινωνική δικαιοσύνη. Τον Αύγουστο, να είμαστε καλά, εδώ θα είμαστε, που θα βγούμε από το μνημόνιο. Δεύτερον, τους επιφύλαξε και μια έκπληξη. Α, τι. Τους είπε ότι μετά το Πάσχα θα ανοίξουν οι σταθμοί του μετρό και θα μπορούν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να επισκέπτονται τους σταθμούς. Του μετρό του Λονδίνου. Συγγνώμη, και δεύτερον, θα ανοίξουν οι σταθμοί του μετρό. Θα μπορούν να πηγαίνουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης να βλέπουν τους σταθμούς του μετρό. Να το δουν και να το πιστέψουν. Να δουν ότι πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο όπως ήταν τα προηγούμενα. Είναι ό,τι πιο ευφυές και πρωτοπόρο έχω ακούσει. Θα γίνεται προσωμείωση από εδώ και στο εξής των έργων που θα παραδοθούν στους Έλληνες. Να ρωτήσω κάτι. Επικοινωνία. Δεν είναι πολύ σωστά επικοινωνία. Εξαιρετικό. Ηρεμήστε, να ακούσουμε τη συνέχεια. Το σιδηροδρομικό άξονα και σε 3 ώρες και 20 λεπτά Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ρε παιδιά, δεν είναι καινούργιο έργο αυτό. Τώρα γίνεται, ρε Χρήστα μου, τι να κάνουμε. Τώρα γίνεται. Καλά, όλα υπογράφησαν επί Σαμαρά, αγάπη μου, και τώρα πηγαίνουν και κόκκι του κορδέλου. Τι λε, έλα, ρε Χρήστα μου. Άμα δεν ξέρει, μην το λε αυτό. Σε όλα τα ζάπια. Αλλά τότε υπογράφησαν και τώρα πηγαίνουν και κόβουν τις κορδέλες. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Μήπως να μας φτιάξουν και ένα θέλω να προσωμείωση στις νόσες. Έλα ρε Χρήστα. Να δω πως είναι ο αστρονός. Κάθε παιδάκι μου, μπορεί να έχουν αρχαία εκεί πέρα στους σταθμούς του μετρό. Όπως ήταν και εδώ. Να πάνε να δουν τα αρχαία. Όχι, όχι. Μέχρι να ανοίξει το μετρό θα γίνουν τα αρχαία. Έχετε πάρει ποτέ μετρό τύπου στο μοναστηράκι που έχουν... Τώρα, συγγνώμη, μου επιτρέπεις λίγο. Μου επιτρέπεις. Θα ανοίξουν για να τους επισκέπτεται ο κόσμος. Να τους βλέπει. Οπότε θα ανοίξουν κανονικά για να λειτουργήσουν. Κανονικά θα πρέπει να γίνει η σύνδεση των σταθμών, να υπάρξει το σιδηροδρομικό όλο, όλη η σειρμή δηλαδή. Θα δώσουμε εξετάσεις οι πολίτες, αφού έχουν εξοικειωθεί. Και αν οι πολίτες περάσουν τις εξετάσεις της προσωμείωσης των σταθμών του μετρό, είναι ξυπνάδες τώρα. Θέλω να σου πω και ένα τρίτο για να ολοκληρώσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο είναι εδώ και πολλά χρόνια σε μια κατάσταση αναμονής. Το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη κάτι της Θεσσαλονίκης. Θα λύσει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα της περιοχής, της συμπρωτεύουσας. Και είναι κάτι που έπρεπε να γίνει και γίνεται. Λοιπόν, ένα τρίτο. Ένα τρίτο θέλω να σου πω. Δεν θέλει. Θέλει να είσαι πνευματιλογία. Φτάνει τώρα. Θέλω να σου πω ένα τρίτο. 3.966 οικογένειες θα χαρούν. Τι? Γιατί? Γιατί θα είναι αυτοί που θα είναι επιπλέον οι φοιτητές που θα εισαχθούν στα ΕΗ και τα ΤΕΗ. Δηλαδή, συγγνώμη, θα μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε βρώμικα πανεπιστήμια γεμάτα ναρκωτικά με καταλήψεις και θα δώσουμε τα λεφτά που υπάρχουν, υποτίθεται, όπως είπε ο κύριος Γαβρόγλου, για καινούργιες θέσεις, αλλά όχι για τη βελτίωση των υπαρχόντων πανεπιστημίων, αλλά για να βάλουμε 3.966. Λίγο πιο σωστή βάση. Ναι, δεν μου κάνει τίποτα, κυρία μου. Να τα βάλουμε σε μια πιο σωστή βάση. Κύριε Παγκάλη, γιατί έχω κοινή λογική, η οποία δεν υπάρχει. Για να καταλάβετε εσείς ποια το παιδί σας σε πανεπιστήμιο, καταλάβατε. Έχετε πάει. Έχετε πάει. Λοιπόν, αναρχικά τη βρωμιά και την εγκληματικότητα τη βλέπετε. Δεν τη βλέπετε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν ζείτε στον κανονικό. Για το 2018. Παρακαλώ. Στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ΤΕΗ από 70.726 θέσεις που έμπαιναν θα μπουν 74.692. Άρα πόσοι παραπάνω είναι? 3.966. Λοιπόν, παρακαλώ. Είναι 3.966 θέσεις παραπάνω. Δηλαδή νέα πανεπιστήμια ανοίγουν, παραπάνω θέσεις, μπαίνουν περισσότερα παιδιά. Από την άλλη, και αυτό που λέει η Χρήσλα έχει μία βάση. Όταν σε μία χώρα που δεν έχουμε να αγοράσουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούν τα παιδιά στο σχολείο. Σωστό. Σε μία χώρα που δεν έχουμε χρήματα για να λειτουργήσουν σωστά τα εργαστήρια των πανεπιστημίων, να γίνει σωστά η φύλαξη. Πάμε και κάνουμε περισσότερες θέσεις. Να ικανοποιήσουμε δηλαδή τον κόσμο
Πολύ, ελάτε, θα βάλουμε και άλλα. Αλλά θέσει εργασία δεν υπάρχουν. Αλλά έχει δύο αναγνώσει. Και να ικανοποιηθεί ο κόσμος, μπράβο, ωραίο μέτρο, περισσότερες θέσεις, μπράβο, περισσότερα παιδιά στην ανώτατη εκπαίδευση, μπράβο. Από την άλλη, παρακαλούμε όλοι θερμά τα παιδιά να πηγαίνουν σε καλύτερα σχολεία και καλύτερα πανεπιστήμια. Αυτό. Μια θερμή παράκληση να δούνε και αυτό. Έτσι, και τα δύο να τα δούμε. Η αλήθεια είναι πως, και θέλω να συμπληρώσω σε αυτό, Τατιάνα μου, ότι... Πω το διαγωνισμό όντως... λίγο πριν έρθει Λίλα. Ναι, άφησέ με λίγο γιατί θα αργήσουμε. Να πω λίγο το διαγωνισμό που το ξέχασα σήμερα και κληρώνω την Παρασκευή.